Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντο, τον κύριο Σιλακάκη, στο επιμελητήριο. Ήταν διάφορα θέματα, διάφοροι φορεί για θέματα τρέχοντα. Και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν το θέμα των ΔΕΙΑ. Ε, Ω γνωστόν, πέρυσι η κυβέρνηση είχε προτείνει να, γίνουν, να καταργηθούν οι ΔΕΙΑ, οι 123 ΔΕΙΑ που είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και να γίνουν 13 ΔΕΙΑ, όσο είναι και οι περιφέρειε, περιφερειακέ ΔΕΙΑ. Ήταν με ένα σχήμα το οποίο θα συμμετέχαν δήμαρχοι, Υπηρεσιακά στελέχη από, τη, από την κεντρική πολιτεία. Το οποίο τελικά αυτόν, από ό,τι. και μετά από πιέση και ενημέρωση που κάναμε στον Υπουργό, ο πρόεδρο τη ΕΔΕΑ, ο κ. Μαρινάη, του Δήμαρχου ε, άλλαξε γνώμη. Δεν ξέραμε ακριβώ τι θα γίνει, αλλά στη συζήτηση που είχαμε στο, στο μελητήριο προχθές, η κουβέντα ήταν ότι ε, πάμε σε ΔΕΑ ανανομό, Μα εξήγησε ότι για το Αιγαίο, α πούμε, έχουν ξεκαθαρίσει ότι κάθε νησί θα έχει τη δική του ΔΕΗΑ. Για την Κρήτη ήταν ακόμα σε σκέψη. Μάλιστα, με ρώτησε εμένα πώ τη βλέπω. Η Κρήτη είναι ένα δύσκολο νησί, διότι έχουμε τη δική Κρήτη που είναι με πάρα πολλέ βροχέ. Ενώ η Ανατολική Κρήτη είναι το ακριβώ αντίθετο με πολύ λίγε βροχέ. Και ουσιαστικά αυτό μου είπε ότι θα, θα περιμένει κάποιε θελουσίε συγχωνεύσει στι ΔΕΗΑ που υπάρχουν στο νησί. Και ουσιαστικά ο στόχο θα είναι να δημιουργηθεί μια ΔΕΗΑ ανανομό. Θέλω να ενημερώσω και τον κόσμο ότι η, 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 όλη, το αυσιαευτικό σύστημα τη ΔΕΗ Μαλεβιζίου έρχεται στη, στο βιολογικό του Ηρακλείου. Ε, οπότε υπάρχουν πολλά κοινά να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Έχουμε τον Αλμυρό, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα και αφορά και το Μαλεβίζι και το Ηράκλειο προφανώ. Και μπορούμε σε αυτά τα σημεία να συζητήσουμε. ήδη έχουμε κάνει κάποιε συζητήσει, αλλά είναι τελείω ανεπίσημε. Ε, Εμεί περιμένουμε αυτή τη στιγμή που να μας καλέσει ο υπουργό να δούμε πού καταλήγουν για να μπορέσουμε και εμείς σαν ε, ΔΕΙΑ και ευ, ευρύτερα σαν Ένωση ΔΕΙΑ να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις για το θέμα αυτό.